Τρεις σάλπιγγες αναγγέλνουν την άφιξη του Τούρκου Προέδρου στο Κάιρο. Στο αεροδρόμιο τον καλωσορίζει αυτοπροσώπος, ο Αιγύπτιος ομόλογος του. Δίνουν τα χέρια και πορεύονται με τα συζύγων και δεκάδων φρουρών ασφαλείας προς το κτίριο του αεροδρομίου. Η επίσημη υποδοχή έγινε στο παλάτι της Ηλιοπόλεως υπό τους ήχους φιλαρμονικής ορχήστρας, όσο τα κανόνια έριχναν ακατάπαυστα βολές. Μια γιορτή που σηματοδοτεί επισήμως το τέλος του δεκαετούς μίσους. Ο παγός έσπασε, αλλά ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι ακόμη μακρύς. Το πρώτο βήμα έκανε ο Ερτοάν, ο οποίος ξέχασε τους χαρακτηρισμούς δολοφόνος, τύραννος, δικτάτορας που ο ίδιος είχε αποδώσει στο Σίσι, τον οποίο τώρα αποκαλεί ως αγαπητό αδελφό. Konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να αρχίσουν από ένα δύσκολο θέμα το οποίο εν τούτοις τους φέρνει κοντά. Το Μεσανατολικό ήταν στην κορυφή της ατζέντας με τον Τούρκο πρόεδρο να επιδιώκει τη δημιουργία κοινού μετώπου υπέρ των Παλαιστινίων. Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. ولقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري. Η πιο δύσκολη συζήτηση έγινε για την ενέργεια και τις περιφερειακές συνέργειες. Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, ο Ερτοάν σκόπευε να προτείνει στον Σίσι να εξετάσουν το θέμα των ανύπαρκτων θαλάσσιων ζωνών μεταξύ τους. Διαγράφοντας τις υφαλοκρηπίδες Κύπρου και Ελλάδας, ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να υπογράψει συμφωνία για τον καθορισμό ΑΟΖΑ ανάμεσα στη χώρα του και την Αίγυπτο. Πρόταση που οδηγεί σε μια ακραία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, η οποία εκ των πραγμάτων θα ακύρωνε τις συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει το Κάιρο με τη Λευκωσία και την Αθηνά. Δημοσίως πάντως, οι δύο ηγέτες μέτρησαν τα λόγια τους με τον Σίσι να εμφανίζεται θετικός για ένταξη της Τουρκίας στην πολυμερή ενεργειακή συνεργασία υπό την προϋπόθεση ότι θα λύσει τις διαφορές της με την Κύπρο και την Ελλάδα. يؤمن كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة الشرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشعبة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة. Ο δε Ερτοάν, όπως ακριβώς έπραξε και στην Αθήνα, απέφυγε αναφορές που θα προκαλούσαν αμηχανία ή ένταση και περιορίστηκε στη διμερή συνεργασία. Μουσίλα, güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. LNG, nükleer ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğimizi geliştirme imkanlarını da değerlendiriyoruz. Τα μόνα χειροπιαστά αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν να κάνουν με το εμπόριο και τις επενδύσεις. Αίγυπτος και Τουρκία συμφώνησαν να αυξήσουν σύντομα τον όγκο των μεταξύ τους συναλλαγών στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν κοινή δήλωση προθέσεων για ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Και ο Ερντογάν κάνει τη δική του πολιτική χωρίς να σχολεί.